Κύριε Πρωθυπουργέ, οι μάσκες έπεσαν. Μετά τα όσα αποκαλυπτικά ανέφερε ο κύριος Στρος-Καν σε τηλεοπτικό σταθμό και δημοσίευσε η Κυριακάτικη Καθημερινή, φοβάμαι πως δεν έχετε άλλη επιλογή. Ή θα τον διαψεύσετε κατηγορηματικά από το βήμα της Βουλής, ή θα πρέπει να δώσετε εξηγήσεις ενώπιον του ελληνικού λαού και της εθνικής αντιπροσωπείας. Για ποιο λόγο τόσα ψέματα? Για ποιο λόγο συνειδητά, κατά συρροήν και κατά εξακολούθηση, εξαπατήσατε τον ελληνικό λαό? Να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο, ενώ είχατε ήδη συμφωνήσει την προσφυγή από τον Δεκέμβρη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το αρνούσασταν κατηγορηματικά. Για ποιο λόγο, όταν σας κάλεσα εδώ σε επίκαιρη ερώτηση, μας είπατε τον Απρίλη πέρυσι ότι δεν είναι δική σας επιλογή, αλλά είναι επιλογή των συντηρητικών δυνάμεων της Ευρώπης. Και επιτέλους, σας δίνω μια ευκαιρία έστω και τώρα να παραδεχτείτε το αδιέξοδο των επιλογών σας. Βουλιάζει η χώρα στην ανεργία, στην ύφεση, στη φτώχεια. Και σας παρακαλώ, μη μας πείτε για άλλη μια φορά τα ίδια που λέτε συνεχώς, ότι η αριστερά δεν έχει προτάσεις και ότι εμείς θέλουμε τη στάση πληρωμών. Γιατί στη στάση πληρωμών και στη χρεοκοπία εσείς μας οδηγείτε με το μνημόνιο που έχει δέσει χειροπόδαρα τον ελληνικό λαό, όπως έγινε και στην Αργεντινή. Περίμενα μια παράταξη που θέλει να λέγεται αριστερή και προοδευτική, να θέλει να συμμετέχει στην συγγραφή της ιστορίας των μεγάλων αλλαγών. Εσείς, αντί να συμμετέχετε σε αυτή τη συγγραφή ιστορίας, γίνατε απλώς σχολιαστές κουτσομπολιών. Και οι ερωτήσεις αυτές έχουν απαντηθεί πολλές φορές. Είναι η ώρα η δικιά σας, κύριε Τσίπρα, να απαντήσετε στον ελληνικό λαό. Η Ελλάδα είχε δύο επιλογές. Πρώτον, να χρεοκοπήσει. Αυτή ήταν μία επιλογή. Το δεύτερο ήταν να βρει από αλλού δανεισμό. Για όσο χρόνο χρειαζόταν για να βάλει τάξη στα οικονομικά και να μπορέσει ξανά να δανειστεί κανονικά. Απαντήστε, κύριε Τσίπρα. Τι θα επιλέγατε? Ποιο δρόμο θα αποφασίζατε? Πέστε μας ότι θέλατε να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Δηλαδή να καταρρεύσουν τα ασφαλιστικά ταμεία, να πεταχθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο δρόμο, να μας διώξουν από το ευρώ, να έκλειναν οι τράπεζες, να χάναν τα λεφτά τους στα ελληνικά νοικοκυριά. Αυτή θα ήταν η πραγματικότητα. Δυστυχία, φτώχεια, ανισότητα θα ήταν τεράστια. Και θα καταδίκαζε τη χώρα για δεκαετίες. Κύριε Πρωθυπουργέ, πολύ λυπάμαι, αλλά δεν βοηθάτε στο διάλογο που διεξάγεται σε αυτή την αίθουσα. Άλλα σας ρωτάμε, άλλα απαντάτε. Έχετε εκεί μια έτοιμη ομιλία. Ό,τι και να σας ρωτήσω, αυτή διαβάζετε. Τα ίδια και τα ίδια μας λέτε διαρκώς. Και έρχεστε να παρουσιάζεστε ως τιμητής απέναντι στην αριστερά. Και μας λέτε κιόλας, μας εγκαλείτε, ποιος, εσείς, που προεκλογικά λέγατε σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα και λεφτά υπάρχουν, έρχεστε και μας λέτε τώρα θέλετε την επανάσταση και μας λέτε προσχωρήστε στο κίνημα εναντίον της μίζας. Εσείς, οι κυβερνήσεις σας που κάνανε τη μίζα εθνικό σπορ, που η μίζα ξεχύλισε στα κομματικά σας ταμεία από τη Siemens τόσα χρόνια. Έρχεστε να υπερασπιστείτε τους εργολάβους για άλλη μια φορά. Για τους δρόμους που δεν κατασκευάζουν. Είναι τραγικό, κύριε Πρωθυπουργέ. Η τροθής αξιοπιστία σας, με αυτόν τον λόγο που διαβάσατε πριν από λίγο, κατέρευσε ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας. Διότι ξέρετε κάτι, τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια. 42 δις αυξήθηκε το χρέος, μόλις σε 10 μήνες μνημονιακής πολιτικής. Δεν σας λέει κάτι αυτό? Τις ευθύνες του Καραμαλή θα μας πείτε, τις ξέρουμε τις ευθύνες του Καραμαλή και των προηγούμενων κυβερνήσεων του Σιμίτη, του κύριου Σιμίτη, των δικών σας κυβερνήσεων. Κοινές είναι οι ευθύνες σας. Όμως, κύριε Πρωθυπουργέ, εγώ σας είπα ένα πράγμα και εσείς είπατε κουτσομπολιό. Κουτσομπολιό. Η συνέντευξη του επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που σας καρφώνει είναι κουτσομπολιό. Κουτσομπολιό, κύριε Πρωθυπουργέ. Μάλιστα, εμείς είμαστε κουτσομπόλες εδώ. Εσείς θα δώσετε ποτέ εξηγήσεις? Η διαρκής απορία που βασάνιζε το ελληνικό λαό επί 10 μήνες, αν δηλαδή είσαστε εσείς και ο κ. Παπακοσταντίνου, διότι μαζί έχετε την ευθύνη, μην νομίσετε ότι αν θα εκπαραθυρώσετε τον κ. Παπακοσταντίνου θα κάνετε άλμα προς τα εμπρός. Μαζί θα βουλιάξετε αν βουλιάξετε ή μαζί θα προχωρήσετε αν προχωρήσετε.
Η διαρκής απορία λοιπόν αν είσαστε πολιτικά ανεπαρκείς ή αν είχατε σχέδιο ελήφθη προχθές. Το έγκλημα ήταν εκ προμελέτης. Με σχέδιο οδηγήσατε τη χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μάλιστα την εποχή που θέλατε να δώσετε αυξήσεις και λέγατε ότι θα δώσετε αυξήσεις σε μισθούς ως 2.000 και ότι θα δώσετε επιδόματα στους αναξιοπαθούντες. Τώρα εξηγούνται και μια σειρά από γεγονότα. Γιατί ο κύριος Σακινίδης είχε βγει 10 μέρες μετά την υπογραφή του μνημονίου στην ΕΤ και έλεγε ότι το είχαμε αποφασίσει το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ από την επόμενη των εκλογών. Τώρα επίσης εξηγείται και αυτό το σχέδιο κατατρομοκράτησης του ελληνικού λαού με μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης που φιλικά πρόσκειται σε εσάς. Τι λέγατε, δεν υπάρχει σάλιο, τιτανικός η οικονομία, στην εντατική η χώρα, γυρνάγατε δεξιά και αριστερά σε όλο τον πλανήτη και λέγατε διεφθαρμένοι οι Έλληνες και τώρα εξηγείτε γιατί απορρίπτατε διαρκώς και κάθε εναλλακτική πρόταση που σας κατέθεται ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ευρωπαϊκή Αριστερά. Τώρα εξηγείτε επίσης γιατί και το Γενάρη του 2010 όταν βγήκατε στην αγορά προκειμένου να πάρετε 5 δις, σας προσφέρθηκαν 25 δις, αλλά εσείς πήρατε μονάχα 8. Νομίζω ότι αυτά τα οποία με ιδιαίτερα πάθος, κύριε Τσίπρα, λέτε ενάντια στην κυβέρνηση, είναι μάλλον ευγενή σας πόθη ότι θα θέλατε να δείτε την καταστροφή αυτής της κυβέρνησης, που βεβαίως μαζί θα ήταν και η καταστροφή μιας πορείας ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας και της χώρας. Δεν πρόκειται εμείς να αφήσουμε αυτή τη χώρα σε μέσα από τους λαϊκισμούς και τις φωνές τις δικές σας απέναντι είτε στις διαπραγματεύσεις τις οποίες κάνουμε και ξέρουμε από διαπραγματεύσεις, κύριε Τσίπρα, και ξέρουμε πώς θα προωθήσουμε τα συμφέροντά μας και ξέρουμε και τις δυσκολίες. Για την ιστορία να διαβάσω 2-3 τα οποία είχα πει το 2009, διότι εγώ, κύριε Τσίπρα, δεν έχω τίποτα να κρύψω. Ανοιχτά παλεύω για αυτή τη χώρα και θα έχω επαφές με τον οποιονδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον αυτό εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον και το συμφέρον του ελληνικού λαού. 11. Η μεγάλη σας αποκάλυψη. Η μεγάλη σας αποκάλυψη. Κύριε Τσίπρα, το μεγάλο αυτό γεγονός το οποίο στηρίξατε όλοι σας την επιχειρηματολογία σήμερα, η μεγάλη σας αποκάλυψη, μπράβο σας, μπράβο σας. 11 Δεκεμβρίου του 2009, συνέντευξη τύπου, εγώ την έδωσα. 11 Δεκεμβρίου έχω εγώ επαφές με τον κύριο Στράουσκαν, αυτό λέω, επαφές για να ζητήσω την γενικότερη οικονομική κατάσταση και να αξιοποιήσουμε τη δικιά του τεχνογνωσία. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε ή διαφωνούμε με όλα όσα κάνουν. Αλλά είμαι βεβαίως σε επαφή και με άλλους εταίρους, την Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Για να δείξουμε το δικό μας πρόγραμμα. Με ρωτάει δημοσιογράφος και απαντώ. Είναι πολύ εύκολο να συζητήσουμε όλα τα σενάρια. Όλα τα σενάρια, αν θέλετε. Και βεβαίως μια σωστή κυβέρνηση πρέπει οπωσδήποτε, και εμείς αυτό κάνουμε, αξιολογούμε και κάνουμε τις εσωτερικές μας αξιολογήσεις για όλα τα πιθανά σενάρια. Όμως και από την άλλη μεριά, το να συζητάμε δημοσίως για όλα τα πιθανά σενάρια δημιουργεί ένα πάρα πολύ αρνητικό κλίμα για τον καθένα μας και βεβαίως και για την αξιοπιστία της χώρας. 11 Φεβρουαρίου 2010. Πρώτα απ' όλα να ξέρετε, λέω, ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη από καιρό ζητήσει συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε θέματα τεχνικής φύσης. Και έχει συνδράμει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όχι προμηνώς, αλλά προδυνήμου, εγώ ζήτησα προσωπικά από τον Ντομινίκ Στράουσκαν την αρρωγή και σε τεχνική βοήθεια. Άλλη λοιπόν η Ελλάδα είναι εκείνη η οποία έχει ζητήσει αυτή την τεχνική υποστήριξη. Δεν ζητήσαμε την οικονομική στήριξη, δηλαδή την επαγωγή μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και βεβαίως η ιστορία είναι γνωστή, διότι κάποια στιγμή δεν υπήρξε άλλη διέξοδος από το να δημιουργηθεί μηχανισμός. Εάν δεν είχε υπάρξει μηχανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα θα είχαμε υπαχθεί, κύριε Τσίπρα, ολοκληρωτικά στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα ήθελα το σχόλιο του Τάσου, διότι τον έβλεπα τόση ώρα που τον παρακολουθούσα τον κύριο Παπανδρέου. Πραγματικά έτσι να χαμογελάει, περιέργος. Στην αρχή είπα να πω λεφτά υπάρχουν, ναι. Αλλά μετά λέω ας αφήσουμε τα αστεία, να μιλήσουμε σοβαρά. Ο κύριος Παπανδρέου τώρα τι είπε,
ότι ζήτησε, λέει, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το Δεκέμβρη του 2009 τεχνική στήριξη και όχι οικονομική υποστήριξη. Καλά, ποια είναι η έννοια της τεχνικής στήριξης του Δουνουτού? Αλήθεια, μπορεί να μας την εξηγήσει, γιατί εγώ δεν την καταλαβαίνω. Ίσως είναι πιο φτωχά τα ελληνικά μου από αυτά του κυρίου Παπανδρέου και δεν καταλαβαίνω το βαθιστόχαστο νόημα των λέξεών του. Τι σημαίνει τεχνική στήριξη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το Δεκέμβρη του 2009 και όχι οικονομική στήριξη? Λοιπόν, τεχνική σε ποιο επίπεδο, κύριε Παπανδρέου? Τι είδους στήριξη θέλατε το 9 από το Δουνουτού? Μπορείτε να μας εξηγήσετε? Γιατί μην παίζετε με τις λέξεις, όπως παίζετε και με τις λέξεις που αφορούν και αν έχουμε υποχρέωση για τα 50 δις ή αν είναι στη βούλησή μας. Λοιπόν, τι παραμύθια μας τσαμπουνάτε? Δηλαδή, θα ξεχάσουμε και τα ελληνικά μας? Επειδή καταργήσετε τα ελληνικά από τα σχολεία, νομίζετε ότι θα καταργήσετε και από εμάς τους Έλληνες? Είναι ντροπή σας. Είναι ντροπή σας να μας εξευτελίζετε. Και να σας πω και κάτι, κύριε Παπανδρέου. Εσείς σήμερα είπατε στον κύριο Τσίπρα άλλα πράγματα. Ότι δεν το σκεφτόσασταν και ότι δεν το είχατε πάρει απόφαση και ότι τα σενάρια. Ναι, αλλά σε δύο συνεντεύξεις σας, η μία που έγινε παρουσία των παιδιών, που σαφέστατα τα εξαπατήσατε όταν είχατε τον κύριο Κούλογλου, το γνωστό κύριο Κούλογλου, ο οποίος έγινε μέλος του ΔΣ της ΕΡΤ για να πάρει τελικά τις εκπομπές του πίσω. Αυτές οι διαδρομές, ένα το κρατούμενο, πάει αυτό στην άκρη. Και από την άλλη πλευρά, όταν απαντήσατε στην ελευθεροτυπία. Και απαντήσατε όταν είστε στα πια κυβέρνηση, Δεκέμβρη του ίδιου μήνα. Άλλα λέγατε. Αποκλείεται τότε, λέγατε ότι κατηγορηματικά δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε στο ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Πάρτε μια απόφαση, κύριε Παπανδρέου. Οπότε μας λέγατε την αλήθεια. Και επειδή τι να κάνουμε, τα βίντεο υπάρχουν, άντε άλλη μια φορά έτσι κέρασμα από εμάς για εσάς αυτά τα οποία λέγατε. Επομένως, από ό,τι καταλαβαίνω από την απάντηση, δεν αντιμετωπίζετε το ενδεχόμενο παγώματος των αποπληρωμών. Πιστεύω ότι αν ζητήσουμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα πιθανώς σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που είναι στην Ευρωζώνη, αλλά και να μην ήμασταν στην Ευρωζώνη, να έρθει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να έρθει η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μας πει, έτσι είσαστε, τότε θα αποφασίσουμε εμείς για το μέλλον της δικιάς σας οικονομίας, θα βάλουμε αυτούς τους όρους και μπορεί να είναι πάρα πολύ σκληροί όροι, θα έλεγα και σκληροί, αδίκως σκληροί, ιδιαίτερα για τα φτωχότερα και μεσαία στρώματα της χώρας μας. Ιδιαίτερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει την φήμη ότι για την κοινωνική της δικαιοσύνη, ούτε και βεβαίως και για την αποτελεσματικότητά της. Το να πηγαίνει σε χώρες του αναπτυσσόμενες και να ζητά να του λέει, επειδή έχετε πολλά δάνεια, πρέπει να κόψετε, και το πρώτο που θα κόψετε είναι από την παιδεία, παραδείγματος χάρη. Αυτές είναι επίσημες πράξεις τους. Γίνονται που ουσιαστικά κόβει το μέλλον της χώρας. Μπορεί αυτή η χώρα να μαζέψει κάποια λίγα χρήματα για ένα-δύο χρόνια, αλλά ουσιαστικά καταδικάζει τη χώρα αυτή στην επανάπτυξη σε μόνιμη βάση. Αν λοιπόν δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς να μπούμε σε μια τέτοια διαπραγμάτευση, η οποία θα πιθανώς να διολυστήσει σε όρους που θα είναι αρνητικοί για την πορεία της χώρας.